Σκίτσο, έγιναν οι επιτυχίες ενός νεαρού κοριτσιού που φιλοξενείται στο παιδικό χωριό Σος Θράκης στο Αρίστινο. Ο Νίκος Καμπασελέ, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μάθει να εκφράζεται μέσα από την τέχνη και συγκεκριμένα μέσα από τα κόμικ, εμπνεύστηκε από τη φετινή κατάκτηση 2 μεταλλίων από το κορίτσι στην επιτραπέζια αντισφαίρησης στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics 2022 και προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Καταρχήν είναι μια ιστορία που την βίωσα ο ίδιος, γιατί εργάζομαι στο παιδικό χωριό Σος Θράκης από το 2014 μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα εργάζομαι στο Κέντρο Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, όπου κάνω εργαστήρια εικαστικών, κόμιξ και ζωγραφικής. Το αίτημα για τη δημιουργία έτσι μιας μικρής ιστορίας κόμικ προήλθε από τα κεντρικά των παιδικών χωριών της Ελλάδος, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα. Συγκεκριμένα μίλησα με την κυρία Ναϊρή Πελτεγιάν, η οποία είναι υπεύθυνη έτσι για το επικοινωνιακό τμήμα των παιδικών χωριών, και μαζί έτσι κάπως τα βάλαμε κάτω και δημιουργήσαμε έτσι ένα μικρό σενάριο για το πώς δηλαδή θα μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα αυτή η ιστορία. Γιατί το αίτημα ήταν να αρχίσουμε να δημιουργούμε μικρές ιστορίες κόμικ που να αποτυπώνουν έτσι κάπως είτε πράγματα που έχουν πετύχει τα παιδιά των παιδικών χωριών ΣΟΣ, είτε στιγμές από την καθημερινότητά τους. Και εμείς είχαμε έτσι ένα πολύ... Το πρώτο παράδειγμα που μας ήρθε στο μυαλό ήταν αυτό, η ιστορία της κοπέλας που ζει εδώ πέρα στο Αρίστινο της Αλεξανδρούπολης. Η Εύα, όπως αναφέρεται το κορίτσι, με το όνομά της να έχει τροποποιηθεί για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, βρέθηκε στο παιδικό χωριό Σος Θράκης το 2010 μαζί με τις δύο αδελφές της. Με την υποστήριξη των ανθρώπων του παιδικού χωριού Σος, είχε την ευκαιρία να καταπιαστεί με πολλές αθλητικές δραστηριότητες, όπως βόλεϊ, στίβος, κολύμβηση, πινκ-πονκ, και να ανακαλύψει την έφεσή της και την αδυναμία της στον αθλητισμό. Φέτος, μετά από χρόνια σκληρής προσπάθειας και αφοσίωσης, κατάφερε να κερδίσει ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο πινκ-πονκ, με την πρώτη θέση στο ατομικό στην κατηγορία της και την τρίτη στο διπλό μεικτό αντίστοιχα στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics 2022. Αυτή η επιτυχία της έγινε σκίτσο από τα μαγικά χέρια του Νίκου Καμπασελέ, ο οποίος σημειώνει ότι πλέον θα δημιουργεί ένα σκίτσο το μήνα για ανάλογες όμορφες στιγμές στο πλαίσιο δράσεων των παιδικών χωριών ΣΟΣ ανά την Ελλάδα. Ο σχεδιασμός είναι να βγαίνει μια τέτοια μικρή ιστορία κάθε μήνα, και εφόσον υπάρχει έτσι ενδιαφέρον και αρέσει στον κόσμο, να τυπωθεί σε δεύτερο χρόνο. Όταν θα μαζευτούν δηλαδή αρκετές ιστορίες, τότε να γίνει και σε έντυπη μορφή. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ψηφιακά.